Στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας βρέθηκε χθες η Δέσποινα Βανδύ για να καταγγείλει δύο φωτογράφους, οι οποίοι σύμφωνα με την τραγουδίστρια την ακολουθούσαν με το μηχανάκι τους. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, ενώ δεν προέβη σε μηνύσεις. Νωρίς το μεσημέρι, η γνωστή τραγουδίστρια πάρκαρε το αυτοκίνητό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας και υπέδειξε στους αστυνομικούς το μηχανάκι με τους δύο φωτογράφους. Η εκπομπή μας επικοινώνησε με τον Άγγελο Λίγκα, τον έναν από τους δύο φωτογράφους, ο οποίος και περιέγραψε το τι ακριβώς έγινε. Η Δέσποινα πρώτη φορά αντέδρασε έτσι. Είναι πάντα έτσι ήρεμη, δεν μιλάει, είναι ευγενική. Δεν ξέρω πώς το πήρες. Εμείς την είδαμε τυχαία με έναν συνάδελφο εκεί στην Γλυφάδα που καθόμασταν, να περνάει έτσι από μπροστά μας. Και να ακολουθήσαμε εγώ λίγο με τα πόδια. Και ο Γιάννης του Ευαγγελίου ήταν με το μηχανάκι. Την είδαμε να παρκάρει, να κατεβαίνει με μια φίλη της. Βγήκαν από το αυτοκίνητο τα κορίτσια. Πρέπει να είδαν το Γιάννη, ξαναμπήκαν μέσα. Και μετά άρχισε να κρυφτούλε εκεί στα στενά της Γλυφάδας, γύρω-γύρω. Εντάξει, εμείς με τον Γιάννη είμαστε σε απόσταση 20 μέτρων, 30 έτσι, λίγο διακριτικά. Και κάνοντας δεξιά-αριστερά για κάνα τέταρτο, σταμάτησαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας. Εγώ ανέβηκα στον συνάδελφο το μηχανάκι, γιατί ήμουν με τα πόδια, και την ακολουθούσαμε με το μηχανάκι. Κατέβηκε η Δέσποινα με την άλλη την κυρία, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Ήταν στη φύλακη απ' έξω, κάτι λέει η Δέσποινα, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε την απόσταση τι είπε. Πάντως μας έδειχνε, φώναξαν οι αστυφύλακες εμάς, πήγαμε κοντά και η Δέσποινα άρχισε να φωνάζει, να λέει δεν αντέχω πια, κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, δεν έχω προσωπική ζωή, με παίρνετε πάντα από πίσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αμάν πια. Η αστυνομία μας ζήτησε τις ταυτότητες. Κρατήσαν τα στοιχεία μας και μετά από κανένα δεκάλεπτο το ταρτάκι φύγαμε. Δεν έγινε μήνυση, απλά σύσταση. Όχι, μήνυση δεν έκανε η κοπελά. Όχι. Δεν έβγαλε αυτό το παράπονο ότι μάλλον ίσως ήταν ευριασμένη από κάτι άλλο. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω.